Μέσα στο Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη η τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο, όπως ανακοίνωσε στο Φόρουμ των Δελφών ο πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ξεκάθαρα σε ευρωπαϊκό κόμβο κλειδί για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και αυτό είναι κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν. Meanwhile, we're going to continue working here in Greece on all of our energy partnerships, on Revithusa, on IGB, on the FSRU. On Exxon's upstream exploration with ELPE, south of Crete. And the big message is the one I shared in the conference with Tom Ellis, which is that Greece clearly has emerged as a key European hub for energy diversification, and that's something that the United States powerfully supports. Οφείλεται ουσιαστικά σε εταιρείες μηχανικές συνεργείες όπως είναι η ExxonMobil, η Αμερική δηλαδή είναι αυτή η οποία επιτέλεσε την αιγίδα της στην ομαλή έρευνα και εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας της περιοχής, που είναι ξεκάθαρο. Ό,τι φαίνεται συνεχίζει να έχει το ίδιο ενδιαφέρον και μετά την έβρεση του κοιτάσματος βέβαια του τελευταίου. Αλλά και στην πορεία. Επομένως, από εκεί μπορεί να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι εδώ για την Κρήτη. Η νέα τριμερής Αναστασιάδη Τσίπρα Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειδώσει για τις 20 του μήνα και μάλιστα κοντά στην Κνωσό. Την προοπτική ανάδυση της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως μιας νέας βασικής πηγής προμήθειας φυσικού αερίου για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας στη γυραιά Ήπειρο, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Άσπρεϊ. Οι αλλαγές που επιτελούνται στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κολοσσίες. Η κατασκευή του Eastmed είναι μια ακριβή κατασκευή. Είναι ένα έργο πολύπλοκο, το οποίο διέρχεται σε υποθαλάσσια, σε πολύ μεγάλο βάθος κλπ. Ωστόσο όμως, κρίνεται απαραίτητο γεωπολιτικά και ότι εφοδιάζει την Ευρώπη εναλλακτικό τρόπο. Κοιτάσματα από άλλη περιοχή και από άλλη διαδρομή. Δηλαδή δεν εξαρτώμαστε ούτε από τον ίδιο παραγωγό που είναι σε περισσότερες περιπτώσεις είναι η Ρωσία για παράδειγμα, ούτε από την Τουρκία που περνάνε από το εδαφός στην περισσότερη αγωγή. Επομένως, αναβαθμίστηκε και η Κρήτη μας από αυτή την ιστορία, ξεκάθαρα, γιατί μπαίνει σε αυτό το κάδρο και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να πάνε όλα καλά σε αυτό το έργο. Obviously, very good news. There's a very long road ahead. Exxon will now conduct additional drilling to prove the initial findings from the test well. Then they have to make the decision of whether they're going to invest the billions of dollars that would be required for commercial exploitation. They have to decide how they will bring the gas to markets. So there's a long process that lies ahead. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί γρήγορα η επικύρωση των συμβάσεων από το Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε γρήγορα στην Κρήτη. Πράγματι θα μπορούσαν να πάνε λίγο πιο γρήγορα, εκτιμώ και εγώ, για να μπορέσουμε να έχουμε ανάδοχο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί πέρα όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Αυτό που γνωρίζουμε, γιατί μας είχαν επισκεφτεί στην Κρήτη και στο γραφείο του Περιφερειάρχη, οι εκπρόσωποι των εταιριών, της ExxonMobil, της Total και όλων των άλλων και των ελληνικών πετρελαίων, είναι ότι είναι πάρα πολύ βίωνες οι προοπτικές για τα κοιτάσματα, όμως απαιτηθούν τουλάχιστον 2-3 χρόνια περαιτέρω έρευνες, λεπτομερέστερες έρευνες στην περιοχή. Δηλαδή δεν θα μπουν κατευθείαν και ο τρύπανα εξέδρες, δηλαδή ουσιαστικά με τη μία, το οποίο θα κάνουν δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταθάκης είχε τονίσει σχετικά με τις νέες παραχωρήσεις στην Κρήτη αλλά και στο Ιόνιο ότι οι συμβάσεις θα υπογραφτούν και θα επικυρωθούν από το Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια για την πρόοδο των ερευνών σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις ή διαφωνίες.